Η πλευρά του Υπουργού ήταν μια κίνηση εκτονοτικού χαρακτήρα. Από την πλευρά του ορθώς έπραξε, αφού αυτές ήταν οι εισηγήσεις των συμβούλων του. Όμως έχω να πω ότι αυτά τα προβλήματα δεν λύνονται με αυτόν τον τρόπο. Και για να είμαι πιο συγκεκριμένος, ο πολιτικός χρόνος και ο δημοσιογραφικός χρόνος μπορεί να λένε τα δικά τους και να ζητούν αποφάσεις εδώ και τώρα. Όμως ο νομικός χρόνος είναι διαφορετικός. Έχουμε να κάνουμε μια υπόθεση η οποία είναι και πάρα πολύ σοβαρή, αλλά έχει και εκατοντάδες εμπλεκομένους. Ο εισαγγελέας, για παράδειγμα, της Ακίνθου λέει στην νομική μας υπηρεσία ότι η υπόθεση αυτή θα αργήσει πολύ. Γιατί παράλληλα με την ΕΔΕ που έχει διαταχθεί από την ΔΥΠΕ, διεξάγεται και προκαταρκτική έρευνα και έχει σχηματιστεί ήδη δικογραφία, η οποία για να ολοκληρωθεί θέλει αρκετό χρόνο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο διενεργών την ΕΔΕ έχει σχεδόν ολοκληρώσει, αλλά του λείπουν τα αποτελέσματα της επανεξέτασης των ονοματεύσεων, δηλαδή των ιατρικών, για να μπορέσει να συντάξει το πόρισμα, να το στείλει στη ΔΥΠΕ για να κάνουμε και εμείς την εισήγησή μας στον Υπουργό. Τα λέω όλα αυτά όχι για να δικαιολογηθώ, δεν αισθάνομαι την ανάγκη ούτε να δικαιολογήσω τις πράξεις μας, αλλά ούτε και να απολογηθώ. Γιατί όχι μόνο πράξαμε εκείνο το οποίο ορίζει ο νόμος, αλλά ίσως έχουμε κάνει και πολύ περισσότερα από όσα έπρεπε. Εδώ πέρα υπάρχουν έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν αυτά που λέω, δεν θα σας τα αναφέρω, δεν θα σας κουράσω με ημερομηνίες και συγκεκριμένες αναφορές. Ήδη τα έχω δώσει στους δημοσιογράφους του γραπτού τύπου. Αλλά εκείνο το οποίο εγώ έχω να πω είναι το εξής. Θέλουμε εντύπωση ή θέλουμε ουσία? Αν θέλουμε εντύπωση, μπορεί να κλείσει η ΕΔΕ από ό,τι μου είπε ο γιατρός σήμερα και να αποκουλωθούν τα πάντα. Θέλουμε όμως ουσία. Και εγώ προσωπικά βγήκα πολύ μπροστά και έχω δώσει στον εισαγγελέα και ονόματα, αλλά και συγκεκριμένες υποθέσεις. Και δεν θα σταματήσουμε εδώ. Αυτή η υπόθεση θα διαλευκανθεί. Για αυτή την υπόθεση της Ακίνθου και άπλετο φως θα πέσει, αλλά και τιμωρίες θα υπάρξουν. Το πρόβλημα στον χώρο της υγείας δεν είναι απλό. Εάν πραγματικά υπάρχει πολιτική βούληση από τους υψηλά ιστάμενους και αναφέρομαι στην εκτελεστική εξουσία που έχει τη βασική ευθύνη, στη δημόσια διοίκηση δηλαδή, αλλά και στη δικαστική που πέφτει και σε αυτή μεγάλο βάρος, θα πρέπει να εντείνουν προσπάθειες και να αποδώσουν ευθύνες. Γιατί το πρόβλημα στη χώρα μας είναι το ότι δεν τιμωρούνται ένοχοι και ότι οι υποθέσεις μπαίνουν στο αρχείο και ότι οι υποθέσεις κουκουλώνονται. Θα πρέπει λοιπόν εδώ, αν θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, γιατί η βάρκα φαίνεται να έχει μπατάρει, θα πρέπει η εκτελεστική εξουσία και η δικαστική εξουσία να πάρουν τα πράγματα, τις υποθέσεις αυτές στα σοβαρά και να αποδώσουν ευθύνες. Εκεί εγώ αποδίδω το πρόβλημα στη χώρα. Δεν μπορεί να είναι 700 τυφλοί στη Ζάκυνθο να παίρνουν χρήματα, επιδόματα τυφλότητας για 20 τουλάχιστον χρόνια και να λέμε τώρα θα διώξουμε πειθαρχικά τον διοικητή της Ακίνθου, τον διενεργούντα την ΕΔΕ κτλ. Και τον διοικητή της είπε. Και τι θα γίνει, δεν θα βγει τίποτα. Εδώ έχουμε όλα αυτά. Το θέμα είναι να αποδειχθεί ότι υπάρχουν ενοχές, γιατί η χώρα για αυτά και για αυτά εβούλιαξε. Αυτά και αυτά πληρώνουμε σήμερα. Και είδαμε χθες και τον Υπουργό Εργασίας που βγήκε και έδωσε ονόματα για όλα τα ταμεία που έπαιρναν συντάξεις μαϊμού. Αυτά πρέπει να ελεγχθούν. Το να μεταθέτουμε την ευθύνη τώρα από πάνω λίγο προς τα κάτω και τα λοιπά δεν λέει τίποτα, δεν γίνεται το πρόβλημα. Για μένα το πρόβλημα, επειδή είμαι από αυτούς που δεν έδωσα ονόματα στον εισαγγελέα, είναι να προχωρήσουν όσο το δυνατόν συντομότερα. Θα σας πω και κάτι άλλο να το ξέρετε. Μιλώντας με τον γιατρό που διενεργεί την ΕΔΕ σήμερα, μου είπε ότι απευθύνθηκε στους πραγματογνώμονες γιατρούς που όρισε ο εισαγγελέας για να του δώσουν μερικές από τις γνωμοδοτήσεις και τις γνωματεύσεις.
και του είπαν δεν μπορούμε να στα δώσουμε, διότι αυτές οι γνωματεύσεις αποτελούν μέρος του φακέλου που συντάσσεται, της δικογραφίας που συντάσσεται, και ορθώς του απήντησε, εάν δεν πάρει εντολή από την εισαγγελέα, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η υπόθεση δεν μπορεί να κλείσει σε ένα μήνα και σε δύο μήνες. Αυτά λοιπόν προς το παρόν. Πρέπει να σας πω δε ότι ο γιατρός που κάνει την ΕΔΕ, ο κ. Παπανικολάου, λέει ότι μεσολάβησαν από την ώρα που ανέλαβα να κάνω την ΕΔΕ, 29 Μαρτίου, μεσολάβησαν δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Μεσολάβησε μεταφορά του νοσοκομείου της Ζακύνθου από το παλιό στο καινούριο, στο νέο κτίριο, στο σύγχρονο κτίριο, το οποίο έχει γίνει. Λόγοι δηλαδή αντικειμενικοί δεν του επέτρεπαν να κάνει καλά τη δουλειά του. Καλεί τους τυφλούς να έρθουν να εξεταστούν και τους ζητούν οδηπορικά. Του λένε δεν μπορούμε να έρθουμε. Φανταστείτε τώρα για δεύτερη φορά να τους καλέσει ο γιατρός. Υπάρχουν ζητήματα λοιπόν τα οποία δεν μπορούν να τα ξέρουν στην κεντρική διοίκηση. Επίσης, εκείνο το οποίο έχω να πω είναι ότι ρωτούν πολλοί γιατί ο γιατρός επανήλθε στην υπηρεσία του. Πολύ σωστά. Μπήκε σε διαθεσιμότητα σε αναστολή εκτέλεση των κατοικών του 22 Μαρτίου. Εντός ενός μηνός ορίζει ο νόμος, γιατί και εμείς είμαστε υπό τον νόμο. Δεν είμαστε πάνω από τον νόμο. Εμείς εξαντλήσαμε όλα τα περιθώρια. Ό,τι είχαμε δυνατότητα από τον νόμο να κάνουμε, το κάναμε. Ο γιατρός λοιπόν αυτός έπρεπε μέχρι 22 Απριλίου να μπει σε αργία. Από ποιο όργανο? Από το πρωτοβάθμιο πειθαρχικό της ΔΥΠΕ. Ερώτηση. Γιατί δεν έγινε αυτό? Πολύ απλά. Διότι το όργανο αυτό παρέμενε ακέφαλο. Δεν είχε νόμιμη σύνθεση. Η σύνθεσή του έγινε 19 Ιουνίου. Μήνες μετά. Επομένως, δεν μπορούσε κανείς να συγκαλέσει ένα όργανο το οποίο δεν είχε νόμιμη σύνθεση, δεν είχε κάνει υπόσταση εκείνη τη στιγμή, διότι όποια απόφαση έπαιρνε έτσι ήταν άκυρη. Εμείς λοιπόν, επειδή δεν θέλουμε να ακυρώνουμε αποφάσεις και θέλουμε αυτή η υπόθεση να βγει πέρα και να είναι έστω η πρώτη για την οποία θα υπάρξουν ένοχοι και θα επιβληθούν ποινές, δεν θα την αφήσουμε την ιστορία έτσι. Από την πλευρά μου θα κάνω ό,τι μπορώ, όπως έχω πράξει μέχρι τώρα, ούτως ώστε αυτή η υπόθεση να βγει πέρα. Να ικανοποιηθεί και το κοινό αίσθημα, αλλά να τιμωρηθούν και οι υπεύθυνοι.